Ορθοδοξία και κακοδοξία. Μία εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Διονύσιος Μπουρνιάς, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Νέας Πολιτείας Ωρωπού. Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε. Σήμερα έχουμε το κείμενο της Ραβένας και το πρωτείο του Πάπα, του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Διαβάζουμε από το περιοδικό «Εν Συνειδήσει», έκδοση της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, Ιούνιος 2009. Στην 10η συνέλευσή της στη Ραβένα, που έγινε τον Οκτώβριο του 2007, η Διεθνής Μικτή Θεολογική Επιτροπή για το Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών υποστηρίζει ότι έθεσε σταθερή βάση για μελλοντική συζήτηση του ερωτήματος του πρωτίου επί του παγκοσμίου επίπεδου εν τη Εκκλησία. Κείμενο της Ραβένας, παράγραφος 46. Το σταθερό έρισμα, η σταθερή βάση, όπως προκύπτει από τις 46 παραγράφους του ανωτέρω κειμένου, είναι η παραδοχή ότι κατά την πρώτη χιλιετία, πριν από το οριστικό σχίσμα του 1054, ο επίσκοπος της Ρώμης ανεγνωρίζεται πρώτος μεταξύ των πέντε πατριαρχών στο πλαίσιο της καλώς τότε λειτουργούσης συνοδικότητος. Προαγγέλλεται η περαιτέρω συζήτηση περί του πρωτίου ως εξής. Το ερώτημα περί του ρόλου του Επισκόπου Ρώμης εν τη κοινωνία πασών των εκκλησιών παραμένει προς μελέτη εις μεγαλύτερο βάθος. Ποια είναι η συγκεκριμένη λειτουργία του Επισκόπου της πρώτης καθέδρας εν μία εκκλησιολογία κοινωνίας και υπό το πρίσμα όσων περί συνοδικότητος και αυθεντίας έχουμε αναφέρει εν το παρόν διεγράφω; Πώς θα ήτο δέον να νοείται και να βιούται η διδασκαλία της πρώτης και της δευτέρας Βατικανής Συνόδου επί του παγκοσμίου πρωτίου υπό το φως της εκκλησιαστικής πρακτικής κατά την πρώτην χιλιετίαν; Ταύτα είναι κρίσιμα ερωτήματα δια των ημέτερων διάλογων και δια τα συμμετέρας ελπίδας περί αποκαταστάσεως της πλήρους μεταξύ ημών κοινωνίας. Πού οδηγεί το κείμενο της Ραβένας; Υπάρχουν σοβαροί λόγοι
να πιστεύουμε ότι το κείμενο της Ραβένας επιβεβαιώνει τους φόβους ότι οι Ορθόδοξοι υποχωρούμε στις παπικές αξιώσεις. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, το κείμενο ομιλεί για Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Δεν πρόκειται για όρο τεχνικό, του οποίου η χρησιμοποίηση θα διευκόλυνε τον διάλογο. Αντίθετα, έχει δοθεί πλήρες θεολογικό περιεχόμενο, έτσι ώστε ο διάλογος να γίνεται με την προϋπόθεση ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι αληθινή, ορθοδοξούσα εκκλησία. Η Ορθόδοξη Αντιπροσωπεία στο σημείο αυτό έχει υποχωρήσει ανεπίτρεπτα. Με το κείμενο του Μπαλαμάντ το 1993 είχε αναγνωρίσει την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως εκκλησία με την πλήρη σημασία του όρου και από τις δύο πλευρές αναγνωρίζεται ότι αυτό που ο Χριστός ενεπιστεύθη στην Εκκλησία Του, ομολογία της Αποστολικής Πίστεως, συμμετοχή στα ίδια μυστήρια, προπάντων στη μοναδική ιεροσύνη που τελεί τη μοναδική θυσία του Χριστού, αποστολική διαδοχή των επισκόπων, δεν δύναται να θεωρείται ως η ιδιοκτησία της μίας μόνο από τις εκκλησίες μας. Πρόκειται για ουσιαστική υποχώρηση από την πιο θεμελιώδη και αφετηριακή βάση των θεολογικών διαπραγματεύσεων. Ενώ δηλαδή οι Ρωμαιοκαθολικοί, όταν αναγνωρίζουν ορισμένα συστατικά στοιχεία της Εκκλησίας στην Ορθόδοξο Εκκλησία, έγκυρα μυστήρια και αποστολική διαδοχή, μένουν πιστοί στην εκκλησιολογία της Β' Βατικανίου Συνόδου. Οι Ορθόδοξοι παρετούνται από την μαρτυρία των Αγίων Πατέρων και των Συνόδων ότι λόγω των αιρετικών της δογμάτων η Εκκλησία της Ρώμης απεκόπη από το σώμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν έχει τα στοιχεία που την καθιστούν αληθή Εκκλησία Χριστού και πλέον είναι αιρετική Εκκλησία. Διστάζουν να εκφράσουν ακόμη και την ιστορική διαπίστωση όπως την διετύπωσε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Προχρόνων πολλών απεσχίσθη της Δυτικής Εκκλησίας της Ρώμης φαμέν το περιώνυμον άθροισμα εκ της των εταίρων τεσσάρων αγιωτάτων πατριαρχών κοινωνίας, αποσχισθέν εισέθηκε δόγματα της Καθολικής Εκκλησίας και των Ορθοδόξων αλότρια. Τα δε των Ορθοδόξων αλότρια, πάντως αιρετικά. Δεύτερον, αλλά και αυτή την αλληλοαναγνώριση υπερκέρασε η οδηγία του Βατικανού τον Ιούλιο του 2007 με τις γνωστές απαντήσεις με τις οποίες ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος χαρακτηρίζει ελληματικές τις ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες επειδή δεν έχουν κοινωνία με τον διάδοχο του Πέτρου. Σύμφωνα με την οδηγία, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού υφίσταται μόνο στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η οδηγία δόθηκε λίγους μήνες πριν από τη συνέλευση της Ραβένας, το οποίο κατά την εκτίμησή μας σημαίνει ότι το Βατικανό χαράσει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει ο διάλογος. Και η γραμμή είναι ο ρωμαιοκεντρικός οικουμενισμός, όπως τον προσδιορίσε η Β' Βατικάνιος Σύνοδος. Το επιβεβαιώνει το ίδιο το κείμενο της οδηγίας του Βατικανού, αλλά το επισημαίνει και ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος πρώην Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης Αθανάσιος Γεύτιτς. Το κείμενο αυτό, οι απαντήσεις, φανερώνει την επιμονή του Πάπα Ράτσιγκερ να δείξει το πραγματικό πρόσωπο του Ρωμαιοκαθολικού οικουμενισμού του, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που λέει ο Πάπας, αλλά αυτό που πιστεύει και κάνει. Τον έντονο προβληματισμό της για την Οσάνο Παπική Οδηγία εκφράζει και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον Ορθόδοξο Συμπρόεδρο
της Μεικτής Επιτροπής του Διαλόγου, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περγάμου κύριο Ιωάννη, με την επιστολή της με ημερομηνία 8 Δεκάτου 2007. Η υποσημείωση της παραγράφου 1 του κειμένου της Ραβένας, καρπός πιθανών της διαμαρτυρίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακολουθεί δυστυχώς το πνεύμα της παπικής οδηγίας. Σε αυτή την υποσημείωση οι ορθόδοξοι αντιπρόσωποι, παρότι διαβεβαιώνουν ότι η χρησιμοποίηση του όρου «Εκκλησία» δεν υπονομεύει την αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν καταθέτουν εν τούτης το επίσης βασικό στοιχείο της αυτοσυνειδησίας της, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν παραδέχεται ότι στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υφίσταται η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό και αποτελεί έλεγχο της ατολμίας των Ορθοδόξων αντιπροσώπων το γεγονός ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί δήλωσαν στην ίδια συνάφεια ότι δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο στοιχεία της αληθινής Εκκλησίας έξω από την Ρωμαιοκαθολική κοινωνία. Είναι σαφές ότι το κείμενο της Ραβένας οφείλει να αναγνωστεί και να ερμηνευθεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωμαιοκαθολική πλευρά μένει πιστή και αμετακίνητη στα παπικά δόγματα. Οι αναφορές του κειμένου της Ραβένας στην αποστολική πίστη, στα εισαγωγικά μυστήρια, στην ιεροσύνη, στην ευχαριστία και στην αποστολική διαδοχή γίνονται με τόση φυσικότητα για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ώστε να νομίζει κανείς ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε όλα αυτά τα σημεία ορθοδοξεί. Αλλά διερωτώμεθα μαζί με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, «Πόθεν ουν ημίν ανεφάνισαν εξέφνης όντες ορθόδοξοι, ή δια το σού των χρόνων και υπό το σού των πατέρων και διδασκάλων κριθέντες αιρετικοί?» Πράγματι, πότε οι Ρωμαιοκαθολικοί έδωσαν σαφείς ενδείξεις ότι απέβαλαν τις γνωστές έτερο διδασκαλίες τους? Αντιθέτως μάλιστα, έχουν δώσει καλώς τεκμηριωμένες αποδείξεις επιμονής σε αυτές. Πώς έχουν την αποστολική πίστη, εφόσον το φιλιόγκβε, η κτιστή χάρις, το πρωτείο ως προνόμιο παγκοσμίου δικαιοδοσίας, το αλάθητο, η άσπυλος σύλληψης της Θεοτόκου και άλλα, αποτελούν ακόμη βασικά και αδιαπραγμάτευτα δόγματά τους? Πώς έχουν έγκυρα μυστήρια, βάπτισμα, χρίσμα, ιεροσύνη και ευχαριστία, εφόσον κατά τον Άγιον Μάρκο έχουν αποσχιστεί από την Καθολική Εκκλησία του Χριστού? Άλλωστε τελεί ενισχύει, επικυρωμένος από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, ο πρώτος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, ότι «Η της Εκκλησίας αποστάντες, ούκ έτι έσχον την χάριν του Αγίου Πνεύματος εφέ αυτούς, επέλειπε γάρι μετάδοσης των διακοπίνε την ακολουθίαν, αποραγέντες λαϊκοί γενόμενοι, ούτε του βαπτίζειν, ούτε του χειροτονήν, ήχον εξουσίαν, ούτε η δύνατο χάριν Πνεύματος Αγίου παρέχειν εις αυτή εκπεπτόκαση». Πολλό μάλλον εφόσον δεν πρόκειται εδώ για εξοικονόμηση επιστρεφόντων από τον λατινισμό στην πίστη της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά για επιβεβαίωση εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας των λατινικών έτερο διδασκαλιών. Πώς επίσης έχουν αποστολική διαδοχή, εφόσον κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο η Ορθοδοξία του φρονήματος βεβαιώνει την αποστολική διαδοχή και η έτεροδοξία την καταλύει? Στο κείμενο της Ραβένας αναπτύσσονται δύο σημαντικές πτυχές του θεσμού της Εκκλησίας, η συνοδικότης και η αυθεντία. Συμφωνήθηκε ότι το εκκλησιολογικό περιεχόμενο της συνοδικότητος και της αυθεντίας βιώθηκαν από κοινού ορθοδόξως κατά την πρώτη χιλιετία της ζωής της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση. Όμως, όσο και αν θέλουμε να θεωρήσουμε θετική
τη συμφωνία αυτή δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε η διευκρίνηση της ιδίας παραγράφου «Διαφωνούσι παρά τα αυτά, Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί, επί της ερμηνείας των ιστορικών στοιχείων εκ της περίοδου ταύτης, θεωρούσε τας προνομίας του Επισκόπου Ρώμης ως πρώτου ζήτημα ήδη διαφοροτρόπος κατανοηθέν κατά την πρώτην χιλιετίαν». Με τη διευκρίνηση αυτή έχουν τεθεί τα θεμέλια για μία αποδεκτή από τους Ορθοδόξους επανερμηνεία του παπικού πρωτίου. Αναμφιβόλως κατά την πρώτη χιλιετία η συνοδικότης λειτουργούσε και γι' αυτό δεν είχε αναπτυχθεί αυθεντία με τη μορφή παγκοσμίου πρωτίου ή δικαιοδοσίας. Η εκτροπή όμως στο παπικό πρωτίο δεν έγινε σε μία στιγμή χρόνου. Λόγω του παπικού ηγεμονισμού επί της καθόλου εκκλησίας, στην εκκλησία της Ρώμης επί αιώνες εκειοφορεί το μία διαδικασία υποβάθμισης της συνοδικότητος και αναδύσεως του παπικού πρωτίου. Στη διαδικασία αυτή παραπέμπει ευθέως και σαφώς η ανωτέρω διαφωνία των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών της Μικτής Επιτροπής στην Ραβένα. Ενώ όμως οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν παρετούνται από την παποκεντρική ερμηνεία των θεσμών της συνοδικότητος και της αυθεντίας κατά την πρώτη χιλιετία της ζωής της Εκκλησίας, η συμφωνία του κειμένου της Ραβένας κλείνει υπέρ της αναγνωρίσεως ενός παγκοσμίου πρωτίου στον Πάπα. Μόνο εάν οι Ρωμαιοκαθολικοί δεχθούν να ερμηνεύσουν τα ιστορικά στοιχεία της πρώτης χιλιετίας όπως και οι Ορθόδοξοι, θα είναι βέβαιο ότι παρετούνται των παπικών νεοτερισμών της δευτέρας χιλιετίας. Μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή, η ανακοινωθήσα συζήτηση κατά τις επόμενες συνελεύσεις της Μικτής Επιτροπής περί της ερμηνείας της συνοδικότητος και της αυθεντίας κατά τη δεύτερη χιλιετία και μάλιστα από τις Α και Β συνόδους του Βατικανού, θα αποδώσει ορθόδοξα συμπεράσματα, δηλαδή θα κλείνει προς κατάργηση του παπικού πρωτίου. Άλλως, η αναγνώριση ενός παπικού πρωτίου δικαιοδοσίας, έστω με τη μορφή της διακονίας, εφόλης της Εκκλησίας είναι η βεβαία κατάληξης. Γνωρίζοντας τη στρατηγική του Βατικανού, θεωρούμε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν μπορούν να αποβάλουν τον παποκεντρισμό τους, τον αρχαίο και τον νεότερο, διότι τον έχουν επισφραγίσει με τις αποφάσεις 13 Οικουμενικών Συνόδων. Θυμίζουμε τις τελευταίες διακηρύξεις του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου με την Εγκύκλιο το 1995. Η Καθολική Εκκλησία έχει την πεποίθηση ότι διατήρησε τη διακονία του διαδόχου του Αποστόλου Πέτρου του Επισκόπου Ρώμης που ο Θεός ίδρυσε ως παντοτινή και ορατή αρχή και θεμέλιο της ενότητας. Είμαι πεπισμένος ότι έχω στο σημείο αυτό μία ιδιαίτερη ευθύνη να βρίσκω μία μορφή άσκησης του πρωτίου, το οποίο χωρίς να αποποιηθώ με κανένα τρόπο την ουσία της αποστολής του να ανοίγεται σε μία νέα κατάσταση. Πρόσφατη άλλωστε είναι και η διακήρυξη του παπικού πρωτίου από τον Πάπα Βενέδικτο 16 στο Φανάρι το 2006. Επιπλέον και αν ακόμη συμβεί σε ένα ειλικρινή διάλογο να μην ακολουθηθεί η γραμμή του Βατικανού, η τακτική είναι να ανατρέπονται οι συμφωνίες των θεολόγων, οσάκης δεν είναι σύμφωνες με τη γραμμή του Βατικανού. Να θυμίσουμε την υποχώρηση των Ορθοδόξων στο θέμα της παρουσίας ουνητών στο διάλογο, άμα τη ενάρξη του, παρά τις πανορθόδοξες συνοδικές διαβεβαιώσεις για ανυποχώρητη στάση στο θέμα αυτό. Να θυμίσουμε ακόμη την ανατροπή της πορείας του διαλόγου περί της ουνίας και την άτακτη υποχώρησή μας μέχρι της ταπεινωτικής γραμμής του κειμένου του Μπαλαμάντ. Να θυμίσουμε την σκιά παπική παρέμβαση κατά την ένατη συνέλευση της Μικτής Επιτροπής στην Βαλτιμόρη και το ναυάγιο των προσδοκιών κατά της ουνίας. Και ας μην λησμονούμε την παπική οδηγία του παρελθόντος Ιουλίου. Φοβούμεθα όσον αφορά την συζήτηση περί πρωτίου
στις επόμενες συνελεύσεις της Μεικτής Επιτροπής ότι η γραμμή του Βατικανού θα επιβληθεί με την αναγνώριση στον Πάπα της Ρώμης ενός είδους παγκοσμίου πρωτίου, ίσως υπό την δελεαστική μορφή της διακονίας της καθόλου Εκκλησίας, αλλά πάντως αγνώστου και απαραδέκτου στην αρχαία Εκκλησία. Το φοβούμεθα διότι ήδη κάτι αρχίζει αμυδρά να διαφαίνεται με την παράγραφο 41 του κειμένου της Ραβένας. Ανοίγω το στόμα, ανοίγω το στόμα, ευχή και ελπίδα μας πάντως είναι να αποβάλουν οι Ρωμαιοκαθολικοί την παποκεντρική τους ερμηνεία επί των ιστορικών στοιχείων της πρώτης χιλιετίας, καθώς και το συνεπακόλουθο πρωτείο παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Ίσως έτσι, ερωμένου του αιτίου, που είναι η παπική ηγεμονική διάθεση, διορθωθούν και οι δογματικές συνέπειες. Ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς συνδέει ως αίτιο με αιτιατό το παπικό πρωτείο με τις παπικές κακοδοξίες. Το ορθόδοξο δόγμα, μάλλον δε το παν δόγμα περί της Εκκλησίας, απερίφθη και αντικατεστάθη δια του λατινικού αιρετικού πανδόγματος περί του πρωτείου και του αλαθήτου του Πάπα, δηλαδή του ανθρώπου. Εξ αυτής δε της πανερέσεως εγεννήθησαν και γεννώνται συνεχώς άλλε αιρέσεις, το φιλιόγκβε, η αποβολή της επικλήσεως, τα άζημα, η εισαγωγή της κτιστής χάριτος, το καθαρτήριον πυρ, το θησαυροφυλάκιο των περισσών έργων. Με την ευχή και την προοπτική να αποβάλουν οι Λατίνοι του 15ου αιώνος τους δογματικούς νεωτερισμούς τους,
Ο Άγιος Μάρκος ο Εφέσου πήγε στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, αλλά προσέκρουσε στην παπική υπεροψία του Ευγενίου του Τετάρτου. Με την ίδια ευχή και προοπτική να αποβάλουν δηλαδή οι πάπε και οι θεολόγοι τους τον πάπο κεντρισμό τους, ο ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων είχε συγγράψει την Δωδεκάβιβλο ή Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμης Πατριαρχευσάντων, όπως σημειώνει ο διάδοχός του στον θρόνο των Ιεροσολύμων και εκδότης της, ο αείδημος Χρύσανθος. Αλλά ως γνωστό, η πρώτη και η β' σύνοδος του Βατικανού εδογμάτισαν ένα αυστηρότερο παπικό θεσμό. Ο θεολογικός διάλογος όταν γίνεται με ορθόδοξες εκ μέρους μας προϋποθέσεις δεν είναι κακός. Θα μπορούσε να θεωρηθεί η δική μας ανθρώπινη συνεργεία στο έργο του Θεού να επανακάμψουν, αν είναι δυνατόν, οι ετερόδοξοι στην πίστη και την κοινωνία της Καθολικής Εκκλησίας. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων σημαντική εν προκειμένου είναι η αταλάντευτη αιμονή μας στην συνοδικώς κατοχυρωμένη στάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι του παπισμού, τόσον ως φορέος σωρίας έτερο διδασκαλιών, όσο και ως φορέος του παποκεντρικού ηγεμονισμού επί της καθόλου Εκκλησίας. Δυστυχώς, στο κείμενο της Ραβένας δεν παρατηρείται η σαφής και αδιαμφισβήτητα πατερική και συνοδική ορθόδοξος στάσης. Λείπει το πνεύμα με το οποίο διαπραγματεύθηκε την ένωση των εκκλησιών ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, όταν προέβαλε ευθύς εξ αρχής ως βάση συζητήσεως το ακαινοτόμητον του συμβόλου και την ορθόδοξο ερμηνεία του. Λείπει το εκκλησιολογικό φρόνημα των συνοδικών αποφάσεων των Πατριαρχών της Ανατολής επί Τουρκοκρατίας. Λείπει το πνεύμα της ευθύτητος με το οποίο ομιλεί ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος στο έργο του περί των αιτίων του σχίσματος. Κυριαρχεί αντίθετα μία αμφίλογη εκκλησιολογία της κοινωνίας, στην οποία η κοινωνία δεν νοείται μεταξύ των Ορθοδόξων κατά την πίστη τοπικών εκκλησιών, αλλά μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ετεροδόξου Εκκλησίας της Ρώμης. Σημειωτέων μάλιστα ότι δεν γίνεται λόγος για εκκλησιαστική κοινωνία, αλλά για εκκλησιακή κοινωνία. Στην οσάνω εκκλησιολογία της κοινωνίας υποβαθμίζεται η σημασία που έχουν πρώτο το ακαινοτόμητο της Αποστολικής Πίστεως, το οποίο στο κείμενο της Ραβένας μένει απλή αναφορά, χωρίς τη βαρύνουσα σημασία που έχει για τη διάκριση της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την ετεροδοξούσα Ρώμη, και δεύτερον η εντολή των Ιερών Κανόνων περί ακοινωνισίας με τους αιρετικούς στα μυστήρια και μάλιστα στην Ευχαριστία, εντολή η οποία εντελώς αποσιωπάται. Πάντως και τα δύο αυτά στοιχεία είναι θεμελιώδη στην Ορθόδοξο διδασκαλία περί της Εκκλησίας ως κοινωνίας. Στο κείμενο της Ραβένας διαφαίνεται η τάση να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του παπικού πρωτίου ως διακανονισμός των παπικών προνομίων και όχι ως βαθύ θεολογικό πρόβλημα που αφορά αυτό τούτο το μυστήριο του Χριστού. Η παραδοχή πρωτίου δίκαιο δοσίας επί της καθόλου Εκκλησίας, δηλαδή το να είναι ένας επίσκοπος κεφαλή και αρχή όλης της Εκκλησίας, έστω επιφορτισμένος με ένα ρόλο διακονίας, είναι βλασφημία κατά του προσώπου του Χριστού ως μοναδικής κεφαλής του σώματος της Εκκλησίας. Το πρωτίο δικαιοδοσίας συνιστά ανατροπή της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας, σύμφωνα με την οποία υπεράνω πάντων των επισκόπων είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτήν προεκάθητο μεν εν αγάπη ο επίσκοπος Ρώμης ως ίσως των συνεπισκόπων του, εν το μέσο όμως των επισκόπων ετοποθετεί το Ιερό Ευαγγέλιο ως σύμβολο της παρουσίας του Χριστού, της μοναδικής κεφαλής της καθόλου Εκκλησίας. Το μοναδικό προνόμιο του επισκόπου Ρώμης όταν ήταν Ορθόδοξος, που είναι αποδεκτό από Ορθοδόξου απόψεως, είναι
η εν συνόδης πρώτο καθεδρία, τα πρεσβεία τιμής, μεταξύ των πέντε Ορθοδόξων Πατριαρχών και η συνεπία αυτής μνημόνευσής του πρώτου μεταξύ των λοιπόν Πατριαρχών στα δίπτυχα. Αυτό βεβαιώνεται από το γράμμα και το πνεύμα του 28ου κανόνα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τα λοιπά προνόμια του Επισκόπου Ρώμης και ο ρόλος τους δεν είναι αποδεκτά από την Εκκλησία. Χρειάζεται επομένως πολύ προσοχή στην νοηματοδότηση της φράσεως που δεσπόζει στο κείμενο της Ραβένας και διατυμπανίστηκε στην Εσπερία ως δήθεν αναγνώριση για πρώτη φορά από τους Ορθοδόξους του πρωτίου του Πάπα. Η περίφημη φράση λέει «Η πρώτη δέον όπως αναγνωρίζωση της εστίν ο πρώτος μεταξύ αυτών», παράγραφος 10. Η αμφιλογία της εκφράσεως είναι προφανής. Η Εκκλησία πάντοτε αναγνώριζε πρώτο καθεδρία στον Επίσκοπο Ρώμης, ενώ όσο βεβαίως αυτός ορθοδοξούσε, ουδέποτε όμως μέχρι σήμερα αποδέχθηκε κάποιο πρωτείο ή αυθεντία εφόλης της Εκκλησίας, πολλό μάλλον εφόσον η Εκκλησία της Ρώμης επιμένει στα αιρετικά της δόγματα. Κατά τις επόμενες συνελεύσεις της Μικτής Επιτροπής αναμένεται να συζητηθεί ο ρόλος του Επισκόπου Ρώμης και το είδος του πρωτείου στην κοινωνία των Εκκλησιών. Οι Ορθόδοξοι όμως δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε μία παποκεντρική επανερμηνεία του πρωτείου του Επισκόπου Ρώμης. Εξαιτίας της παποκεντρικής ερμηνείας του πρωτείου, ο Πάπας περιευλήθη εντελώς απαράδεκτα προνόμια, χωρίς την συγκατάθεση των λοιπόν εκκλησιών της αρχαίας πενταρχίας και μάλλον εις ανατροπή της κανονικής τάξεως της αρχαίας εκκλησίας. Ορισμένα από αυτά τα οποία διεξοδικώς με πολύ δύναμη λόγου και με ικανή θεολογική κατοχήρωση έχουν ελεγχθεί από Ορθοδόξου πλευράς, είναι τα ακόλουθα. Το πρωτείο εξουσίας, επειδή δήθεν ο Απόστολος Πέτρος ήταν η κεφαλή του Κολεγίου των Αποστόλων και είχε επ' αυτών πρωτείον εξουσίας. Δεύτερον, το αλάθητο του Πάπα. Τρίτο, το να είναι ο Πάπας υπεράνω των συνόδων. Τέταρτον, το να υπερέχει ο Ρώμης των λοιπών πατριαρχών. Πέμπτον, το να είναι ο θρόνος της Ρώμης κριτής πάντων και να μην υπόκειται εις την κρίσιν ουδενός. Έκτο, το να έχει ο θρόνος της Ρώμης το έκλειτο επί της καθόλου εκκλησίας. Έβδομο, το να θεωρείται ο Πάπας επίσκοπος της Καθολικής, δηλαδή της ανά την Οικουμένην Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πάπας μέχρι σήμερα υπογράφει αυτός μόνος επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας. Όγδο, το να είναι ο Πάπας η καθολική κεφαλή της Εκκλησίας με αποστολή διακονίας. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επενδύει η ρωμαιοκαθολική πλευρά και σήμερα, αν θυμηθούμε την περίφημη έκφραση ότι ο Πάπας είναι δούλος των δούλων του Θεού. Το κείμενο της Ραβένας ομιλεί για πρωτείο διακονίας του Πάπα της Ρώμης και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο προσφάτως καταταγής στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, ο Ιερότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μελέτιος ο Πηγάς, γράφει μεταξύ άλλων επ' αυτού. Αλλά λέγουν πρέπει κάποιος από τους επισκόπους και μεταξύ των επισκόπων να υπερέχει. Μάλιστα αυτόν τον ονομάζουν διακονική κεφαλή. Αλλά όλων αυτών των επισκόπων μόνο ο Χριστός είναι η αρχή και η κεφαλή. Αυτοί, σημείωση η Λατίνη, παραχωρούν στην διακονική αυτή κεφαλή απεριόριστη εξουσία και επί της πίστεως και επί της εκκλησίας, ενώ δείχνουν ένα προσωπείο διακονικής κεφαλής, συμπεριφέρονται με μία τυραννία πιο αυταρχική από κάθε αυταρχική εξουσία. Μελετίου πηγά, κατά της αρχής του Πάπα, εν δοσιθέω Ιεροσολύμων, τόμος χαράς, έκδοση Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη, 1985. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι η συμφωνία της Ραβένας περί συνοδικότητος και αυθεντίας
δεν πληρεί τα ορθόδοξα εκκλησιολογικά κριτήρια ώστε να αποτελέσει ασφαλή βάση περαιτέρω συζητήσεως περί του παπικού πρωτίου. Εν τούτης, αν ακολουθήσει συζήτηση περί του πώς ερμηνεύθηκε το παπικό πρωτίο κατά την δευτέρα χιλιετία και από τις Α και Β Βατικάνιες Συνόδους, αυτή οφείλει να γίνει εκ μέρους των Ορθοδόξων Αντιπροσώπων με γνώμονα την Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων και όχι την συμβιβαστική νοοτροπία των καιρών ή την ηγεμονική διάθεση του Βατικανού. Η αναγνώριση κάποιου από τα ανωτέρω προνόμια του Πάπα ή η συμφωνία σε κάποιο παρόμοιο που αντίκειται στην Ορθόδοξο Εκκλησιολογία αναμφίβολα σημαίνει ουνητική ένωση με την οποία δεν θα συμφωνήσουμε. Και τούτο επειδή οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας και τον Ορθόδοξο λαό από ένα σύγχρονης μορφής εξουνητισμού που πέραν των άλλων συνεπειών είναι διακινδύνευση της αιωνίου σωτηρίας μας. Και επειδή οφείλουμε παραλλήλως να βοηθήσουμε αν είναι δυνατόν και τους άρχοντας της Δυτικής Εκκλησίας να έλθωσιν εις αίσθησιν, όπως έλεγε ο αείδημος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος, και να αποβάλουν τον παπισμό τους επί σωτηρία των ιδίων και του λαού τους, ο οποίος αγνοεί την Ορθοδοξία. Αγαπητοί μου ακροατέ, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Διαβάσαμε το άρθρο του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, το κείμενο της Ραβένας και το πρωτείο του Πάπα, από το περιοδικό «Εν συνειδήσει» της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, Ιούνιος 2009. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε! Εν είτε αυτόν εκυμβάλλεις ευήχεις, εν είτε αυτόν εκυμβάλλεις.